Αρχαία Αίγυπτος. Κρίση νεκρών. Όταν ένας άνθρωπος πέθαινε, για να περάσει το πνεύμα του στον άλλο κόσμο, έπρεπε να μπει στην αίθουσα των δύο αληθιών και να υποβληθεί σε μία διαδικασία που ονομαζόταν ζύγισμα της καρδιάς. Με αυτόν τον τρόπο καθοριζόταν η κρίση των πράξεων του ανθρώπου όσο ήταν στη ζωή. Στην είσοδο της αίθουσας υποδεχόταν τον νεκρό η θεά Μαάτ, που αντιπροσώπευε την δικαιοσύνη και την αλήθεια, κρατώντας στο ένα χέρι σκύπτρο και στο άλλο το σταυρό. Ο θεός Άνουμπις έπαιρνε την καρδιά του νεκρού και την τοποθετούσε στον έναν δίσκο μιας ζυγαριάς, ενώ στον άλλο δίσκο τοποθετούνταν ένα φτερό σύμβολο της θεάς Μαάτ. Ο θεός Θόθ, που αντιπροσώπευε την γνώση και τη σοφία, ενώ επίσης θεωρούνταν και ο γραφέας των θεών, παρακολουθούσε την διαδικασία του ζυγίσματος και κατέγραφε το αποτέλεσμα. Μέσα στην αίθουσα υπήρχαν επίσης 42 δαίμονες, που καθένας τους αντιπροσώπευε μία από τις 42 πιθανές αμαρτίες. Έτρωγαν σκιές και έπιναν αίμα. Αν η ζυγαριά ισορροπούσε, τότε σήμαινε πως ο νεκρός δεν είχε διαπράξει καμία από αυτές τις αμαρτίες και οι δαίμονες δεν τον πείραζαν. Ο Όρος έπαιρνε τον νεκρό από το χέρι και τον σύστηνε στον πατέρα του, τον Όσιρι, σαν καινούριο μέλος του κάτω κόσμου. Αν όμως η ζυγαριά δεν ισορροπούσε, οι δαίμονες καταβρόχθιζαν την καρδιά του νεκρού. Αρχαία Αίγυπτος.